like a Hellcat. Λοιπόν, το Roblox έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Κάποια είναι περίεργα, κάποια είναι λυπητερά. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα σας δει... Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο όμως θα σας δείξω τα πιο τρομακτικά που εκείνα, ναι, δηλαδή αυτά τα καταραμένα παιχνίδια στο Roblox. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι είναι το Miss Dubail's Last Place. Δεν ξέρω το πόσο το μπορεί να είναι η Dubail, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι αυτό το μαχητικό, γιατί κανείς δεν είναι εδώ, φαίνεται ότι δεν νομίζω ότι είναι κανείς εδώ. Επίσης, αυτά τα παιχνίδια, άμα φοβόστε εύκολα να μην τα παίξετε, δεν είναι τρομακτικά. Άλλο τρομακτικά. Βασικά δεν είδα τίποτα. Όπα. Είδα κάτι. Άνα το. Αυτό το τέλος μου είναι τρομακτικό. Και μόνο αυτή είναι η Dubail. Τη σκότωσε δηλαδή. Τρομακτικό πολύ. Wow. Καταραμένο σπίτι. Wow. Τι είναι αυτό. Τι. Αλλά η ερώτηση είναι τι είναι αυτό. Τέρας. Χαμόγελο είναι αυτό. Ωραία φίλε. Πάω να πω έξω. Να δούμε πως υπάρχουν κι άλλα τρομακτικά μυστικά. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Να ψάξω. Έχει κάτι τρομακτικό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το περίεργο μυστικό. Α, δεν πάει πέρα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Βασικά πριν πάμε στο επόμενο να εξερευνήσω αυτή, απόκλουση αυτή η σκάλα. Τι είναι αυτό. Έχει κάτι. Σταμάτησε η μουσική. Α, έχει στο πάνω. Νομίζω ότι θα είχε γίνει κάτι. Επειδή η μουσική τσόπνικα σταμάτησε. Έλα να πέ... Έλα να ανεβαίνω. Έχει ένα διάδρομο. Ένα σπίτι. Τι έχει εδώ. Α, πάλι αυτό το τώρα. Λοιπόν, επειδή θέλω να συνεχίσω σε αυτό το παιχνίδι που είναι το μυστικό, πάμε στο επόμενο. Ρε, το επόμενο είναι το meeting. Place. Φαίνεται κανονικό, αλλά ξαφνικά όταν καταλάβετε θα τρομάξατε. Είναι για Bonbon Girls κανονικά. Τα Bonbon Girls είναι τρομακτικά ροζ κορίτσια, δηλαδή είναι hackers που σου στέλνουν αίτημα φιλίας. Και αν το δεχτεί, και όποιος το δεχτεί θα του χακάρει το
Θα του χακάρει το λογαριασμό. Ναι, αν και δεν είναι όλα τα bankers επικίνδυνα. Μπορεί να είναι όμως κάποια. Μπορεί να είναι. Και επίσης ναι, μπαίνουνε bankers. Ναι. Και σκοπός είναι να νικήσουν, νομίζω, εκείνα τα bacons, bacon hackers, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν είναι bacon, πάλι καλά. Ναι, και αυτά που θα σας δείξω και κάτι που θα σας δείξω αργότερα για άλλη ομάδα hackers. Λέγονται Deep Deep Girls. Ναι, αυτά τα... Ναι, στο επόμενο θα δείτε για τα Deep Deep Girls. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Deep Deep Girl The Killer. Για κάποιους είναι τρομακτικό όπως εμένα, γιατί ξαφνικά έρχεται. Βασικά δεν με φοβίζει, αλλά... Ένα λάθο θα μπορεί να με φοβεί. Ο λόγος είναι το σατανικό γέλιο. Και επίσης θα ακούσετε. Αυτό που ακούτε είναι ένα deep deep girl. Εντάξει, δεν είναι κανονικό deep deep girl. Αλλά ναι, τώρα θα καταλάβετε πώς φαίνεται. Θα το ψάξω. Αν αυτή τη δέχομαι το έτοιμα φιλίας. Να το κορίτσι. Ειδικά αν το παίζετε τη νύχτα. Με σκότωσε. Επίσης ξαφνικά επιτίθεται. Δεν το περιμένεις. Έρχεται ξαφνικά και σου πετάγεται. Δηλαδή μπαμ και πεθαίνεις πριν το καταλάβεις. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχει φύγει ήχος, αλλά δεν καταλαβαίνεις από πού έρχεται. Και είναι και πολύ γρήγορο. Να σκότωσε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Guest 666. Αυτό το παιχνίδι είναι βασισμένο σε ένα creepypasta του Roblox που λέγεται Guest 666, όπως το λέει και το τίτλος του παιχνιδιού. Επίσης, ναι, φαίνεται σκοτεινό. Ο λόγος που είναι τρομακτικό είναι γιατί έχει αυτό που είναι πολύ και είναι στο σκοτάδι. Και περιμένει το τι θα έχει. Και ναι, δεν ξέρεις τι θα έχει. Ναι, τι είναι αυτό. Και... Και χωρίς φως είναι έτσι. Δεν βλέπεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να δεις στο σκοτάδι. Μόνο εκεί βλέπεις πουθενά άλλο. Α, ναι, και υπάρχει και αυτό. Λέει Face Salmon. Λέει, θα γίναμε από Salmon. Εμφανίζεται αυτός ο τύπος. Με σκότωσε ρε. Με σκότωσε. Αυτό είναι τρομακτικό. Τρομακτικό είναι αυτό. Αυτό είναι τρομακτικό, το να εμφανίζεται ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Horror Mansion. Ναι, και είναι για ένα... Μακτεγκόμερος, όχι. Που έχει έναν δολοφόνο, αυτόν που πέρασε τώρα. Ωχ, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου, τι είναι αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία, τι ήταν αυτό. Τι. Αυτό πιο... Πώς είναι αυτό. Πού είναι ο δολοφόνος. Να εδώ δείχνεις πόσο θα φύγει ο δολοφόνος. Και δεν είναι μόνο ο δολοφόνος, είναι και ότι αυτό. Και ότι αυτό είναι στοιχειωμένο επειδή είναι άδειο. Κάποιες φορές το να είναι κάτι άδειο είναι και τρομακτικό. Αρκετέστο. Ναι, δεν επιβιώσει. Λοιπόν. Γιατί είναι πιο τρομακτικό όταν είσαι έξω. Εσύ πει. Εσύ πείτε. Λοιπόν. Πολύ τρομακτικό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Επίσης μπορεί να κάνω κι άλλα σε δεύτερο μέρος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Bye.